Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τρεις τροπολογίες στο νομοσχέδιο που συζητείτε. Η μία τροπολογία ρυθμίζει θέματα αναφορικά με επιτυχόντες και επιλαχόντες προηγουμένων διαγωνισμών κατάταξης πρόσληψης στο πυροσβεστικό σώμα. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα στελέχωσης του πυροσβεστικού σώματος, τα οποία είναι χρόνια και χρήζουν άμεσης επίλυσης. Γνωρίζετε επίσης ότι οι μνημονιακοί περιορισμοί δεν επέτρεψαν αυτά τα χρόνια να μπορέσουμε να έχουμε ανθρώπινο δυναμικό από τους υπάρχοντες πίνακες επιλαχόντων προγενέστερων διαγωνισμών του πυροσβεστικού σώματος. Συγκεκριμένα, δεν μπορέσαμε μέχρι σήμερα να αξιοποιήσουμε πίνακες επιλαχόντων αφενός για μόνιμους πυροσβέστες γενικών καθηκόντων του τελευταίου διαγωνισμού του 2011, αλλά και για πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης του ίδιου διαγωνισμού του 2011. Οι επιχειρησιακές ανάγκες καθιστούν επιτακτική την παράταση ισχύως των πινάκων αυτών. Έτσι, με την εισηγούμενη τροπολογία, θεσπίζεται η δυνατότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού τόσο σε πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης, όσο και σε μόνιμους πυροσβέστες. Η καινούργια προκήρυξη, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα ήταν δυνατόν να επιλύσει άμεσα αυτές τις ανάγκες, με δεδομένη και την εμπειρία της προηγούμενης περίοδου. Αντιλαμβανόμαστε όλοι την επίγουσα πρόσληψη από τους συγκεκριμένους πίνακες. Η παράταση ισχύως είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 19 και για τους πενταετούς υποχρέωσης από την κατηγορία των εποχικών πυροσβεστών, οι οποίοι είναι έμπειρο προσωπικό και σήμερα μπορούν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Και τους δόκιμους πυροσβέστες από τον τελευταίο διαγωνισμό του 2011. Αυτή είναι η τροπολογία 18-10. Τροπολογία 18-08 ρυθμίζει θέματα αναφορικά με την υγειονομική υπηρεσία του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή προβλέπεται η μετεγκατάσταση της υγειονομικής υπηρεσίας του σώματος στις δομές του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, εποφελία, όπως αντιλαμβάνεστε, και των δύο φορέων και με εξοικονόμηση πόρων. Προβλέπεται επίσης ότι αυτοί οι οποίοι μετατάσσονται προς το νοσοκομείο, αν δεν έχουν αποκτήσει ιατρική ειδικότητα, τότε θα μπορούν να συνεχίσουν στο νοσοκομείο και να αποκτήσουν την ειδικότητα. Μία τρίτη τροπολογία με ρυθμό 18-09 ρυθμίζει μερικά τεχνικά ζητήματα αναφορικά με την ΕΕΠ. Καθορίζει παράβολα για συμμετοχή σε διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης προσωπικού στην ΕΕΠ. Και ρυθμίζει την αποτελεσματικότερη διαδικασία προκήρυξης της πλήρωσης θέσεων της ΕΕΠ, κυρίως αναδιοργανώνονται οι υπηρεσίες, τροποποιούνται αρμοδιότητες υπηρεσιακών μονάδων, διευκρινίζονται τα πτυχία ως προσόν διορισμού, ώστε να περιλαμβάνονται τα πτυχία του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, τα οποία αντιστοιχούν ήδη με τα προβλεπόμενα πτυχία ΑΕΗ. Και συμμετοχή του προϊσταμένου Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων της ΕΕΠ στην Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού που θα συγκροτηθεί. Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες και μία νομοτεχνική βελτίωση. Σας θυμίζω ότι είχε γίνει μία συζήτηση για το δεύτερο εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 του νομοσχεδίου, το οποίο διαγράφεται ακριβώς για να μην δημιουργείται η αμφιβολία που είχαμε συζητήσει αν μπορεί να διευρυνθούν τα εγκλήματα τα οποία ελέγχονται. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Και ο κύριος Φάμελος.